Στις 3 Φεβρουαρίου 2023, το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, κλάσης Nimitz, USS George Bush, CVN-77, έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά στην Ελλάδα για προγραμματισμένη επίσκεψη, δείχνοντας για ακόμη μια φορά τον αβαθμισμένο επίπεδο των σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η αποστολή μας ήταν και είναι να συνεργαστούμε στενά με τους εταίρους μας και τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, προκειμένου να αποτρέψουμε και αν χρειαστεί να υπερασπιστούμε τη συμμαχία μας, δήλωσε ο αντινάβαρχος Ντένις Βέλες, διοικητής της ομάδας μάχης αεροπλανοφόρου 10, George Bush. Επισκέψεις στο λιμάνι σαν και αυτή μας δίνουν την ευκαιρία να συνεργαστούμε με τους συμμάχους μας και να αναπτύξουμε ουσιαστικές σχέσεις που κάνουν τη διαφορά σε όλη τη δύναμή μας, πρόσθεσε ο Αμερικανός διοικητής. Η επίσκεψη όμως αυτή είχε και άλλο ένα θετικό στοιχείο, καθώς το πλήρωμα του αεροπλανοφόρου τίμησε και τους αδικοχαμένους ήρωές μας που έπεσαν με το F4 Phantom. Με λύπη μάθαμε για την απώλεια του σμιναγού Τσιτλακίδη και του υποσμιναγού του Ρούτσικα αυτή την εβδομάδα. Εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες και τους αεροπόρους που θρηνούν την απώλεια των μελών της οικογένειάς τους, των φίλων και των συναδέλφων αυτή την εβδομάδα. Τιμούμε τη μνήμη τους και την προσφορά τους στην πατρίδα τους, είπε ο διοικητής της Αμερικανικής Ομάδας Μάχης. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι τα συλληπιτήριά της για τους Έλληνες αεροπόρους εξέφρασε και η ομάδα μάχης του γαλλικού αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle με σχετικό tweet στις 31 Ιανουαρίου. Πείτε μας τη γνώμη σας για την κίνηση αυτή των Αμερικανών στα σχόλια. Κάντε like, εγγραφή στο MSHD και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας msHD.gr.